Καλημέρα κύριε Καθανασόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι το ζήτημα που κυριαρχεί και ξεπερνά την όποια προεκλογική συζήτηση και νομίζω ότι κακώς κάποιοι ψάχνουν να βρουν εκμετάλλευση γύρω από το ναυάγιο στην Πύλο είναι η απώλεια πάνω από 600, κανείς δεν θα μάθει ποτέ την ακριβή αριθμό ανθρωπίνων ζώων. Δεν νομίζω ότι θα μάθει κανένας. Ναι, ένα ακόμη τραγικό δυστύχημα, έγκλημα, το οποίο έχει μετατρέψει την Μεσόγειο σε υγρό νεκροταφείο. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα να δούμε τόσο τις αιτίες αυτού του ζητήματος, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και βεβαίως τι θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει. Από αυτή την άποψη λέμε καθαρά ότι οι αιτίες είναι βεβαίως η εκμετάλλευση, η ληστρική εκμετάλλευση χωρών από μεγάλες πολυεθνικές που δημιουργεί εξαθλίωση και φτώχεια για τους λαούς. Είναι οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις που δημιουργούν πολέμους στην ευρύτερη περιοχή. Ποιες πολυεθνικές και βεβαίως... τα κράτη τα ίδια, κύριε Καραθανασόπουλε, το κάνουν. Όχι μόνο οι πολυεθνικές. Λέω και τα κράτη βεβαίως, μεγάλα υπεριαλιστικά κράτη που εκμεταλλεύονται πλουτοπαραγωγικές πηγές. Συμφωνούμε, είναι οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις για τον ίδιο λόγο και σκοπό. Και είναι και η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διαμορφώσει το πλαίσιο κάτω από το οποίο συμβαίνουν και τα συγκεκριμένα εγκλήματα. Και λέμε αυτό είναι τόσο ο κανονισμός του Δουβλίνου, όσο και η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία όσον αφορά το Αιγαίο, που οδηγεί στο διπλό εγκλωβισμό των μεταναστών, στην εργαλειοποίηση πολλές φορές του μεταναστευτικού ζητήματος, θυμάστε προηγούμενες περιόδους, και βεβαίως αυτή η πολιτική είναι η χαρά των λαθροδιακινητών και ορισμένων ενδεχομένως ΜΚΟ, οι οποίες θησαυρίζουν από αυτή την κατάσταση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μετατραπεί το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε υγρό τάφος. Και ήδη το πρώτο πεντάμινο, με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουμε 1037 νεκρούς, χωρίς να περιλαμβάνουμε το συγκεκριμένο ναυάγιο, ναι. Το ναυάγιο, και το 2022, τον προηγούμενο χρόνο, 2400 πνιγμένους στη Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βλέπουμε... Απλώς πνίγονται λίγοι και δεν προκαλούν ενδιαφέρον. Ακριβώς, ενώ τώρα ήταν ένα τεράστιο, ένα τραγικό έγκλημα. Από αυτήν την άποψη εμείς ως ΚΚΠΣ είμαι πολύ καθαρά ότι άμεσα εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου και η κοινή δήλωση και να χορηγείται η παρουσία. Με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου κύριε Καραθανασόπουλε, αλλά το να καταργηθεί είναι λίγο μια λογική, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Το ζήτημα είναι με τι θα αντικατασταθεί, γιατί προφανώς αυτό που αναδεικνύεται εδώ πέρα είναι οι αδυναμίες της Ευρώπης. Τι θεωρείτε, ότι πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα και να... Όχι, εγώ άλλο πράγμα. Ναι, συγχωρείτε, μας συγχωρείτε. Πολύ συγκεκριμένος. Ναι. Λέω, η μία πλευρά είναι η κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου και της κοινή δήλωση, και η δεύτερη πλευρά, η θετική πλευρά δηλαδή, άμα το πάμε ως πρόταση, είναι η παροχή ασύλου να χορηγείται στις χώρες συγκέντρωσης. Για παράδειγμα δηλαδή, θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί επιτροπές ασύλου στην Τουρκία, όπου είναι συγκεντρωμένα μερικά εκατομμύρια μετανάστες, και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΕ να χορηγείται από την Τουρκία το άσυλο, ναι, για να μπορεί μετά αυτός ο κόσμος να πηγαίνει στις χώρες προορισμού. Ιδεατό είναι αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε, όμως ξέρετε ότι εκεί πέρα τα κυκλώματα των δουλεμπόρων, ναι, θα το χαλάσουν το σύστημα. Στη Λιβύη, πολύ περισσότερο, που δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος, έτσι, διαλυμένο κράτος. Συμφωνούμε, αλλά ας ξεκινήσουμε από κάπου να αρχίσουμε να ξυλώνουμε αυτά τα κυκλώματα. Φαίνεται όμως ότι δεν θέλουν να τα ξυλώσουν αυτά τα κυκλώματα, γιατί εκατομμύρια. Και αυτά και τις ΜΚΟ που κάποιοι γίνονται πλούσιοι από το μεταναστευτικό. Ακριβώς, όπως σας είπα και πριν. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ενώ διατίθονται εκατομμύρια για τη διαχείριση υποτίθεται του μεταναστευτικού ζητήματος, φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά αποτελούν και την αιτία όξυνσης της κατάστασης. Με τις τραγικές συνέπειες τις οποίες βιώνουμε αυτό το διάστημα. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι και προκλητική και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, εάν όμως, να πάμε πάλι σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι γινόταν αυτό και ότι γινόταν μια διαχείριση κεντρική. Αυτό νομίζετε ότι θα λύνει το πρόβλημα της μετανάστευσης των ανθρώπων που
Όταν όχι, είναι εξαθλειωμένοι και δεν έχουν τις ανάγκες για μια καλύτερη ζωή. Να ζήσουν καλύτερα. Προσέξτε, ναι, 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 προσέξτε. Αυτό τι θα κάνει, δεν επιτρέπει να εργαλειοποιηθεί ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, να γίνονται όχημα των λαθροδιακινητών. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, βεβαίως οι αιτίες είναι συνολικότερες. Είπαμε, είναι η εκμετάλλευση των χωρών τους, των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών, είναι οι πολέμοι που γίνονται. Αν λοιπόν δεν αντισταθούμε συνολικά σε όλες αυτές τις επιλογές, τότε βεβαίως το μεταναστευτικό. Και δεύτερον, ναι, υπάρχει χώρα, κύριε Καραθανασόπουλο, για να είμαστε πραγματιστές, υπάρχει χώρα στον πλανήτη από τις μεγάλες που εκμεταλλεύονται τους μικρούς που δεν έχει υπερεαλιστικές βλέψεις αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια ελπίδα? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει καμία. Όχι, εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει. Πάλι το λαό θα διαμορφώσει αυτές τις προϋποθέσεις. Όσο λοιπόν είμαστε υποταγμένοι στο να διαλέγουμε υπερεαλιστικό στρατό, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ας δούμε και την υποκρισία. Εδώ υπογράφονται συμφωνίες ή ανοιγοκλίνει η κάνουλα του μεταναστευτικού ανάλογα με τα εργατικά χέρια που χρειάζεται οι μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φτηνό εργατικό δυναμικό, όπως είναι οι εργάτες γης, όπως είναι στις οικοδομές ή στα ξενοδοχεία, για παράδειγμα, αυτό το διάστημα. Και αυτό αποτελεί μέγιστη υποκρισία. Από την μια μεριά λοιπόν να παίρνεις τέτοια μέτρα που επί της ουσίας διευκολύνουν τα κυκλώματα, και από την άλλη τη μεριά να λες ότι εγώ θα προστατεύσω τις ζωές αυτών των ταλαιπωρημένων, των καταφρονημένων ανθρώπων. Γιατί μείναμε σε αυτό και τελειώνει και ο χρόνος μας, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μια τελευταία ερώτηση. Τι προσδοκά το ΚΚΕ? Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές? Να πιάσει μεγαλύτερο ποσοστό, να διατηρήσει τις δυνάμεις του, να πάει. Τι, γιατί. Εντάξει, σε αυτές η κυβέρνηση θεωρητικά έχει κρυθεί. Θα έχουμε κυβέρνηση ακριβώς. Θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία. Ένα. Δεύτερον, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα ασκήσει μια. Θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολιτική με επώδυνες επιπτώσεις για τα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, ποιος θα ασκήσει πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης? Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ ή άλλα μικρότερα κόμματα μπορούν να ασκήσουν τέτοια αντιπολίτευση. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το κάνει, γιατί δεν την περιορίζει μόνο στους τέσσερις τείχους της Βουλής, αλλά τη μεταφέρει εκεί που πραγματικά έχει αξία και αποτέλεσμα, στους δρόμους του αγώνα, των κινητοποιήσεων, των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων και των απεργιών. Από αυτή την άποψη, ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, πιο ισχυρό από τις προηγούμενες εκλογές, θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική και στις στρατηγικές κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καθανασόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.